Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα φίλες μου θα κάνω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι για την τσάντα που είδατε στη φωτογραφία. Έχω πραγματικά ενθουσιαστεί με το αποτέλεσμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα και αυτά που βγάζει μέσα. Το συγκεκριμένο νήμα που θα σας δείξω υπάρχει σε πολλά χρώματα, οπότε 1000% θα κάνω και μία μεγαλύτερη. Ήθελα να δω πώς θα μου κάτσει αυτό το νήμα. Τελικά έχω ενθουσιαστεί και θέλω να κάνω για μια μεγαλύτερη καθημερινή τσάντα σε ένα άλλο χρώμα, θα σας τη δείξω σίγουρα. Τι έχω χρησιμοποιήσει? Νήμα για ρούχα. Εγώ συγκεκριμένα βρήκα το Νάκο, ένα νήμα ακριλικό με πολυέστερ. Είναι αρκετά χοντρό νήμα. Και φυσικά, επειδή θεώρησα ότι ένα νήμα για ρούχα σκέτο μόνο του δεν θα μου κάτσει εύκολα, πήρα μαζί και σε ένα πολύ κοντινό τόνο ένα απλό μικρό μακραμέ, είτε παραλία είτε αλιζέ, ό,τι βρείτε, τα μικρά αυτά τα μακραμέ, τα ψηλά, και τα έμπλεξα μαζί. Έχω δει παρόμοιο νήμα στην εταιρεία Αλιζέ το Flower, που νομίζω ότι είναι λίγο πιο χοντρό από αυτό. Πάντως, οποιοδήποτε νήμα βρείτε που έχει μέσα αυτές τις τσαχπινιές, συνδυάστε το με ένα, με ένα ψηλό μακραμέ και θα με θυμηθείτε. Σαφέστατα είναι μια πολύ οικονομική τσάντα, γιατί πήρα δύο κούκλες από αυτό το νήμα και δύο μακραμέ και όπως βλέπετε μου έχει περισσέψει, δηλαδή με δύο κούκλες από το κάθε ένα θα έκανα μια πολύ μεγαλύτερη τσάντα. Αυτό το τσαντάκι μου περίσσεψε και από μισή κούκλα και παραπάνω. Τι έχω κάνει? Ένα απλό πάνελ που είναι το σώμα της τσάντας μου. Με διαστάσεις 45 εκατοστά μήκος επί 25 εκατοστά το φάρδος. Πριν κάνω την περιμετρική σειρά, έκανα τρεις σειρούλες μόνο, ακριβώς στο κέντρο, για να κάνω ένα γλωσσάκι που έβαλα επάνω και το handmade, για να δώσω έτσι μια τσαχπινιά, μια νότα, και φυσικά από πίσω, όταν θα μπει η επένδυση, θα βάλω το μαγνητάκι μου εδώ, την περιμετρική μου σειρά με τα άριχτα, και ήταν έτοιμο. Εννοείται ότι όλο το κομμάτι το έχω πλέξει με απλά άριχτα. Με τον τρόπο που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές στα βίντεο, έκανα τα πλαϊνά μου, υπολογίζοντας πόσο θέλω τον πάτο μου, πόσο είναι το μπροστά και πόσο είναι η πλάτη από το τσαντάκι, δημιούργησα τα δύο πλαϊνά και τέλος δημιούργησα το κορδόνι, αυτό που θα χρησιμοποιήσω για χέρι στην τσάντα μου, που είναι και το μόνο που θα σας δείξω πως πλέκεται, γιατί δεν το έχω ξαναδείξει εγώ προσωπικά. Είναι ένα πάρα πολύ απλό, υπάρχει με άπειρους τρόπους πλεγμένο. Εγώ έχω κάνει το πιο απλό και θα σας δείξω μόνο αυτό τι έχω, πως το έκανα. Ξεκινώντας στην αρχή με την αρχική μου θηλιά, έκανα τρεις αλυσίδες. Γύρισα κατευθείαν στην δεύτερη από το βελονάκι μου, τράβηξα νήμα έξω και το κράτησα στο βελονάκι. Πήγα και στην τρίτη, τράβηξα νήμα και το κράτησα στο βελονάκι. Δηλαδή δεν ολοκλήρωσα τα άριχτα. Αν πούμε δηλαδή ότι είμαι στην αρχή, έχω κάνει τρεις αλυσίδες. Η πρώτη θηλιά είναι αυτή που έχω. Η δεύτερη μπήκα και την πήρα. Την τρίτη μπήκα και την πήρα. Και έχω στο βελονάκι μου τρεις θηλιές. Τι κάνω μετά από αυτό? Κρατάω εδώ με το χέρι μου σταθερά για να μην μου φύγουν οι πόντοι και στον πρώτο πόντο μου, στην πρώτη θηλιά, παίρνω νήμα και κάνω ένα άριχτο. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, παίρνω νήμα και κάνω ένα άριχτο. Μπαίνω και στην τελευταία θηλιά που έχω αφήσει και κάνω ένα άριχτο. Πάλι τρεις θηλιές στο βελονάκι μου. Ξανά το ίδιο. Βγάζω το βελονάκι μου από τις δύο πρώτες. Στην πρώτη θηλιά που κράτησα κάνω ένα άριχτο, μπαίνω στη δεύτερη, κάνω ένα άριχτο, μπαίνω στην τρίτη και κάνω ένα άριχτο. Πάμε άλλη μια φορά τελευταία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην πρώτη θηλιά άριχτο, μπαίνω στη δεύτερη που άφησα άριχτο, μπαίνω στην τελευταία την τρίτη και κάνω ένα άριχτο. Όσο λοιπόν προχωράμε, αυτό στρίβει από μόνο του και γίνεται έτσι κυκλικό. Βέβαια,
έχει αρκετά μεγάλη ελαστικότητα, οπότε θα κάνετε, αν ακολουθήσετε το δικό μου τρόπο για ένα χεράκι σε οποιαδήποτε τσάντα, όχι μόνο σε αυτή, θα κάνετε ένα κομμάτι και θα το τεντώνετε καλά, γιατί δίνει περίπου άλλο μισό σχεδόν, δίνει το 1 τέταρτο ακόμα σε μήκος εάν το τεντώσουμε. Οπότε μην υπολογίσετε έτσι όπως είναι χαλαρό το μήκος από το χεράκι σας, να ξέρετε ότι τεντώνει αρκετά. Πριν το ολοκληρώσω, θα στήσω την τσάντα μου, θα την επενδύσω και θα τη στήσω. Γιατί έχω χρησιμοποιήσει και ένα κομμάτι, θα χρησιμοποιήσω και ένα κομμάτι αλυσίδα, οπότε θέλω να βάλω την αλυσίδα μου στα πλαϊνά μου, να δω πού θα φτάσει και μετά να μετρήσω πόσο ακριβώς χρειάζομαι από το κορδόνι. Θα σας δείξω και αυτή πώς την έκανα. Για αυτού του είδους τα κορδόνια, εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ τις καμπανούλες. Τις έχω προμηθευτεί από το Handybrand, είναι πολύ οικονομικές, υπάρχουν, εγώ τις έχω σε δύο μεγέθη, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είναι το μικρό και ένα πιο μεγάλο χοντρό, οι οποίες έχουν μία βίδα μέσα. Που βγάζοντας αυτή τη βιδούλα πάρα πολύ εύκολα με ένα κατσαβιδάκι, χώνουμε μέσα την άκρη από το κορδόνι που κάναμε. Καλά καλά την πιέζουμε. Και αφού δούμε ότι δεν χωράει άλλο νήμα μέσα, άλλο κορδόνι, στην τρυπούλα αυτή τοποθετούμε τη βίδα η οποία είναι πάρα πολύ μυτερή και όσο βιδώνουμε τόσο θα περνάει μέσα από το νήμα και θα το σταθεροποιεί μέσα σε αυτή την καμπανούλα. Να το, είναι έτοιμο. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά όταν την τελειώσω. Και έχω μία αλυσίδα έτοιμη με δύο παπαγαλάκια. Σαφώς και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι αλυσίδα θέλετε εσείς. Εμένα με βολεύει αυτή και στο φάρδος της και στο ότι χρειάζομαι τα παπαγαλάκια και πάμε να τη φτιάξουμε. Θέλω να βγάλω το παπαγαλάκι μαζί με το πρώτο κρυκάκι. Βγάζω και το άλλο. Και την αλυσίδα. Και την αλυσίδα που μου έμεινε θα τη διπλώσω στα δύο και θα την χωρίσω ακριβώς στη μέση. Ξανά το κομμάτι μου στη μέση. Και σε αυτό το μεσαίο κρίκο και στο κέντρο της αλυσίδας. Θα ξαναπεράσω το παπαγαλάκι μου.
αυτό που έκανα είναι να έχω τις δύο πλευρές που θέλω να πιάσω εδώ στο τσαντάκι, εδώ στο πλαϊνό μου, και στην κορυφή ένα έτοιμο παπαγαλάκι για να πιάσω αυτό, το καμπανάκι. Προφανώς και δεν χρειάζεται, αν δεν έχετε κάτι παρόμοιο με μένα, να κάνετε το ίδιο. Μπορείτε απλά να πάρετε ένα κομμάτι αλυσίδα και βάζοντας στο κέντρο της ένα κρυκάκι να το πιάσετε με το καμπανάκι σας. Ή με ένα κρυκάκι που θα έχετε ξεκινήσει να πλέκετε το κορδόνι σας. Πριν την επενδύσω με σάλπα και ύφασμα, δεν έχω βάλει πλέγμα, έχω βάλει την αυτοκόλλητη σάλπα. Η αυτοκόλλητη σάλπα είναι αυτό το υλικό, σας το έχω δείξει πολλές φορές. Κόβοντας κάποια κομμάτια, πάντα μου περισσεύουν κομματάκια. Εδώ λοιπόν, έχω κάνει το εξής. Πήρα κάποια κομματάκια που μου περίσσευαν και στην πλευρά που είναι το καπάκι, έβαλα και στις γωνίες και στη γλώσσα έξτρα ενισχυσούλα, για να μην μου γυρνάνε οι άκρες ή για να μην λυγίσει, να μην τζακίσει η γλώσσα από το καπάκι. Αυτό είναι δική μου πατέντα, απλά σας τη δείχνω γιατί το κάνω πολύ συχνά σε τσάντες που κλείνουν έτσι. Τώρα θα πάρω την επένδυση, θα την τοποθετήσω . Θα την πιάσω με τα clips πάνω στο πλεκτό, στρώνοντάς το και τεντώνοντάς το όμορφα, γύρω γύρω. Και θα το ράψω στο χέρι. Όσο αφορά τα πλαϊνά, στα πλαϊνά μου δεν θα βάλω ενίσχυση σάλπας, θα βάλω σκέτο ύφασμα, γιατί θέλω να μου λυγίζουν πιο πολύ. Μόλις ολοκληρώσω τις επενδύσεις μου, θα γυρίσω να τα πούμε. Λοιπόν, έχω ενώσει τα πλαϊνά μου. Το σανελάκι μου είναι σχεδόν έτοιμο. Μου λείπει το μαγνητάκι που θα βάλω μετά. Και πάμε να σας δείξω τι θα κάνω με αυτό το χέρι που έκανα. Θα πάρω τη μία πλευρά της αλυσίδας. Και θα τη ράψω σε αυτό το σημείο, πάνω πάνω στην αλυσίδα αυτή που σχηματίζεται. Έκανα τον κόμπο από τη μέσα πλευρά και τώρα θα ξεκινήσω. Και πιάνοντας την αλυσίδα πλεκτό μαζί, τεντωμένο όμορφα, θα το ράψω πάνω στα πλαϊνά μου. Για να μην κόβω και στερεώνω συνέχεια κλωστές, θα περάσω όλη την κλωστή από τη μέσα πλευρά .
για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και τώρα πάω σε αυτή την πλευρά και να το ράψω εδώ. Αυτό είναι το δικό μου σανελάκι, αυτή είναι η δική μου πρόταση, με πολύ οικονομικό νήμα, με οικονομικά υλικά, επένδυση, ύφασμα έχουμε σχεδόν πάντα για τις τσάντες μας, ένα κομμάτι αλυσίδα, όλο το χεράκι χειροποίητο. Ένα πολύ όμορφο, κατά τη γνώμη μου, σανελάκι. Ήταν λοιπόν η πρότασή μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να βρήκατε ενδιαφέροντα τα κολπάκια, τα tips και τις τσαχπινιές που κάνω στα τσαντάκια μου, για να τα κάνω λίγο διαφορετικά. Φιλάκια πολλά! Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.